Άλλη μία δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, αυτή τη φορά στην περιοχή Μακρύς Γυαλός του Δήμου Ελατίων. Η φωτιά έκαψε δέντρα, χαμηλή βλάστηση και αρκετές καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Ο Δήμαρχος Ελατίων κ. Νίκος Θεοδόσης έκανε λόγο για εγκληματικό σχέδιο ορισμένων που έχουν βαλθεί να προκαλέσουν πρόβλημα στο νησί. Δήμαρχε, δυστυχώς άλλη μια πυρκαγιά στην περιοχή σας. Δύο λόγια, γιατί ακριβώς έχει συμβεί σήμερα εδώ? Έτσι, πραγματικά λυπάμαι ειλικρινά για την καντάτια κάποιων ανθρώπων. Τελικά το οργανωμένο έγκλημα κατά της Ζακύνθου είναι γεγονός. Δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά παρά για ένα οργανωμένο κύκλωμα το οποίο θέλει να καταστρέψει το νησί. Αυτές οι καταστάσεις είναι απαράδεκτες. Ειλικρινά δεν έχω να πω κάτι. Είμαι σε πλήρη απαγοήτευση και σε πλήρη πίκρα. Θέλω να πω όμως ένα μεγάλο ευχαριστώ για την άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, για τον κύριο Χανιά, για τα ελικόπτερα και για την περιφέρεια που ενεργοποιήθηκαν αμέσως και αποφύγαμε, θέλω να πιστεύω, το μεγαλύτερο κίνδυνο. Τώρα εδώ, σε ποια περιοχή ακριβώς βρισκόμαστε και τι ακριβώς έχει κάψει μέχρι στιγμής? Από ό,τι μας είπατε πριν, κινδύνευσαν και σπίτια. Βρισκόμαστε στην περιοχή με Μακρύ Γυαλός και η φωτιά από το Μακρύ Γυαλό, για να, έτσι, να καταλάβει ο κόσμος, έχει ανεβεί μέχρι το Μέγα Αλώνη. Σε μια έκταση γύρω στα 400-500 στέμματα, πιστεύω, θαμνώδη, λιοστάσια, χαμηλή βλάστηση, κυπαρίσια, πουρνάρια και κατευθυνόταν προς τα σπίτια. Ευτυχώς η έγκαιρη παρέμβαση μας έχει αποτρέψει προς το παρόν τα χειρότερα. Εκτός από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, βοηθούν εδώ το έργο και το ελικόπτερο που βλέπουμε και άλλες δυνάμεις από υδροφόρες, είτε του Δήμου σας είτε άλλων Δήμων? Όλοι γνωρίζετε το μεγάλο και τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Ελατίων με το νερό. Πράγματι, τα δύο υδροφόρα του Δήμου Ελατίων, ενώ θα έπρεπε να τροφοδοτούν καθημερινά τους δημότες μας γνωρίζοντας την ανάγκη του νερού, είναι στην πυρκαγιά. Θέλω να ευχαριστήσω το Δήμο Αλικών για την βοήθεια που έχει μέχρι στιγμής προσφέρει και πιστεύω από εδώ και πέρα να έχουμε μια πιο ήσυχη μέρα και να μην χρειαστούμε μεγαλύτερη παρέμβαση από πυροσβεστικά. Στο παρόν δεν υπάρχει κίνδυνος? Προς το παρόν, είναι, από ό,τι φαίνεται, είναι σε πλήρη ύφεση. Θέλω να πιστεύω ότι έτσι θα εξελιχθεί. Πάντως, Δήμαρχε, μου είπατε για οργανωμένο έγκλημα. Η φωτιά μπήκε από την πλευρά του δρόμου, αν έχετε στοιχεία. Ναι, ακριβώς. Η φωτιά μπήκε επί της δημοτικής οδού Μακρύ Γυαλός, Άγιο Νικόλας λιμάνι. Στον δρόμο, ακριβώς, στη διάρκεια του δρόμου. Και απλώθηκε προς το Μέγαλόνι βάσει του βόρειου ανέμου που είναι η Τρεμουντάνα.